Εκεί έτσι είναι γεγονός ότι είμαι γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, είμαι Περιφερειακός Σύμβουλος, ανήκω στην αντιπολίτευση, αλλά μας ενδιαφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου να πετυχαίνει τους στόχους της. Είναι γεγονός ότι έχουμε δει ένα Περιφερειάρχη που παλεύει 2,5 χρόνια. Καθημερινά. Προσπαθεί μέσα από την καθημερινότητα να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Όμως, όπως όλοι γνωρίζετε, κρινόμαστε και το αποτελέσματο. Και τα αποτελέσματα δυστυχώς όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα κορυφαίας δεν είναι τόσο ικανοποιητικά. Ο ορισμός μεγαλειώδης νομίζω ότι είναι εξόχως υπερβολικός. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το θέμα των σκουπιδιών δεν έχει λυθεί, όχι κάτω και άτου παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ έχουμε αταιρέσει, είναι ακόμα ανοιχτές. Ο προαριστιακός του Μητρακίου δεν έχει καμία εξέλιξη θετική όσο θα θέλαμε εμείς, τουλάχιστον που θέλουμε να γίνει το έργο. Η διάβρωση των ακτών επιτείνεται. Το Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων που είχε αναγκληθεί προδιετίας που θα γίνει στην περιοχή του Άσου, Κορινθίας, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Από εκεί και πέρα ο τουρισμός. Είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για την περιφέρεια Πελοποννήσου και όντως καταβάλει πραγματικά σημαντικές προσπάθειες. Αποτελέσματα όμως δεν έχουμε δει. Δεν έχω δει τουρίστες, αν θέλετε, στη Δυτική Κορινθία, αλλά ακόμα και στην Ανατολική Κορινθία. Πόσο δε μάλλον στην Νότια Κορινθία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα ανοιχτά. Μην τα ξεχνάμε. Έχουμε τα βιομηχανικά πάρκα που ακόμα δεν έχουν καθοριστεί στην Κορινθία. Έχουμε το καλάθι αγροτικών προϊόντων, τις πολυπίκυλες επαφές με πρεσβείες. Δεν έχουμε δει οργανωμένες εξαγωγές μέσω των προσπαθειών του κ. Περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών. Έχουμε δει, αν θέλετε, το θέμα του τουρισμού και της πιστοποίησης, αν θέλετε, των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμπάτων, αυτό που λέμε τοπικό σύμφωνο ποιότητας. Δεν το έχουμε δει να τρέχει. Και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Αν θέλετε, και από τα τρίκαλα Κορινθίας που έχουν μιλήσει με τους επαγγελματίες για να πιστοποιηθούν. Ακόμα δεν είναι έτοιμα προς πιστοποίηση αυτά τα συστήματα. Και ήδη, όπως γνωρίζετε, είμαστε στην τρίτη περίοδο, θερινή περίοδο. Και μην ξεχνάμε το κυρίαρχο θέμα της πυροπροστασίας, που πέρυσι η Πελοπόννησος κατακάηκε. Φέτος είχαμε μια συνεδρίαση στις 17 Ιουνίου, ενώ, όπως γνωρίζετε, η θερινή περίοδος είχε ξεκινήσει 1,5 μήνα πριν. Και ακούσαμε τον διοικητή των πυροσβεστικών σωμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Γιώβα, να αναφέρει πάρα πολλά θέματα και προβλήματα που ακόμα δεν έχουν λυθεί. Εσείς ακούσατε καλά? Εγώ δεν τα άκουσα καθόλου καλά και μάλιστα γι' αυτό έδωσα την αρχή. Όχι, πάντως τα ακούσατε. Βεβαίως, γιατί οι δήμαρχοι δεν ήταν εκεί, γιατί δεν είχαν καλεστεί. Όπως δεν ήταν και οι εθελοντικές ομάδες, γιατί εμείς το κατακεραυνώσαμε αυτό, ότι πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για πυροπροστασία και να λείπουν αυτοί που θα είναι οι πρώτοι πάνω από τη φωτιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε, από χαμηλά μαθαίνουν τις αλήθειες. Και εγώ χαίρομαι που ο διοικητής πυροσβεστικής είπε αλήθειες, είπε παραλήψεις. Ας πω χαρακτηριστικά ότι ανέφερε για δρόμους που δεν έχουν δασοπυρώσει, που δεν έχουν υλοποιηθεί. Ανέφερε για εκτάσεις που δεν έχουν καθαριστεί. Ανέφερε για δορυφορικά συστήματα των πρώην νομαρχιών, που όπως χαρακτηριστικά είπε είναι φυλαγμένα σε ντουλάπια. Γιατί εκεί είναι κάποιος θησαυρός του Σολομώντα και τον κρατάμε σε ντουλάπια και δεν τον βγάζουμε έξω να υλοποιεί, να δώσει έργο και να δώσει προστασία στον πολίτη. Αυτά και άλλα πολλά, κύριε Τσαρμπέ, εμείς τα είχαμε προβλέψει εδώ και 2,5 χρόνια. Και γι' αυτό ακόμα και πρόσφατα επισκεφτήκαμε τους δασοπυροσβέστες των Αθηκείων, τους δασοπυροσβέστες εθελοντές των Αγίων Θεοδόρων. Ακούσαμε τα προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα πρέπει να έρθουν προς τα πάνω. Σε όλα λοιπόν αυτά τα θέματα θα πρέπει η περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και όλοι οι πολίτες, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Εγώ θέλω να σας κάνω την ερώτηση. Ό,τι θέμα έχει έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τους δημάρχους, από τους δήμους, έχει φτάσει σε τέλος? Γιατί αυτό μας είπε ο κ. Στατούλης, ότι ό,τι έχει έρθει από τους δημάρχους έχει προχωρήσει η χρηματοδότησή του. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που μπορούν να το βεβαιώσουν ή να το επιβεβαιώσουν και οι κύριοι δήμαρχοι, αλλά και τα επίσημα στοιχεία. Εγώ έχω όμως την αίσθηση και έχω την αστοιχεία ότι θα το οργανώσουμε να κάνουμε μια ειδική συνέντευξη τύπου, πιθανόν μέσα στο Σεπτέμβριο, να δούμε αν η Περιφερειακή Ενότητα Κορυφαίας, που εμείς εδώ διαμένουμε, υπολείπεται ή προπορεύεται σε απορροφήσεις, σε έργα έναν τον άλλον περιφερειακό. Εμείς αυτή είναι η. Δηλαδή, εμείς καθαρά δημοσιογραφικά και με βάση αυτά που βλέπουμε και τις εξαγγελίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βλέπουμε ότι η Κορυφαία είναι ευτυχώς συγγενής. Εγώ σας ανέφερα ήδη 10 θέματα τα οποία τα έχω πρόσφατα. Εδώ ακόμα, και για να πιάσουμε ακόμα. Ακόμα δεν έχει γίνει ακόμα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κορινθία, όπως είχαμε πει. Ακριβώς, δεν έχει γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο. Και αν θέλετε κάτι που με στεναχωρεί ειλικρινά, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν είχαμε απαρτία. Και πιθανότατα και τρίτη. Και γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Τσάρντε? Πρέπει να προβληματιστούμε. Εγώ θα σας κάνω το εξής ερώτημα. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό αυτό που θέτεται. Ο κύριος Στατούλης θες είπε ότι πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αυτό το φιάσκο. Ότι έχει συνεχή πρόβλημα πληρότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
καταρχήν. Εσείς είσαστε ένας άνθρωπος που δεν έχετε μισθό για να είστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είστε στην ελεύθερη αγορά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που πρέπει να παρατάει συνεχώς τη δουλειά του για να πηγαίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, νοείται να έχει πάει στα τρία περιφερειακά που δεν έχουν γίνει? Θα σας απαντήσω αμέσως. Είναι τελικά το Περιφερειακό ένα χόμπι για λεφτάδες? Όχι. Πρέπει να είναι ένα χόμπι δημοκρατία. Αλλά για να είναι χόμπι δημοκρατία, κύριε Τσαρμπέτ, θα έπρεπε οι επιτροπές που έχουν συσταθεί εκ του νόμου και έχουν ψηφίσει αυτές τις επιτροπές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή περιβάλλοντος και οι άλλοι που είναι ποιότητα ζωής, να λειτουργούν. Δεν έχουν συνεδριάσει ούτε μία φορά. Σκεφτείτε λοιπόν 51 περιφερειακούς συμβούλους που δεν έχουν το δικαίωμα να μετέχουν σε αυτές τις επιτροπές, ενώ έχουν ψηφιστεί αυτές τις επιτροπές. Ένα μέρος αυτό. Επίσης, πώς είναι δυνατόν να έχουν μια ειδική συνεδρίαση για την προστασία, αφού να ολοκληρώνεται στις 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, έχοντας ξεκινήσει στις 4, και στις 7 η ώρα να πρέπει να έχουμε ημερήσια διάταξη με 48 θέματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι μια υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν πρέπει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ψηφίσεις ή να υπερψηφίσεις ή να καταψηφίσεις 48 πολύ σημαντικά θέματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι δεν είμαστε κουλοχέριδες, να σηκώνουμε το χέρι και να το κατεβάζουμε. Μην περιμένει κανένας από την περιφέρεια την οτροπία του κουλοχέρι. Πέρασαν αυτές οι εποχές. Ο κόσμος πλέον ζητάει και από τους περιφερειακούς συμβούλους, ακόμα και της συμπολίτευσης, να έχουν τεκμηρίω στην άποψή τους. Και θα σας πω ότι στις συνεδριάσεις αυτές που αναφέρετε, όντως και εγώ αλλά και πολλοί άλλοι για επαγγελματικούς λόγους, δεν μπορούσαμε για άλλους λόγους να είμαστε συνέχεια. Πώς αποφασίζετε πότε θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο? Κάποιος αποφασίζει μόνο. Ο κύριος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον κύριο Περιφερειάρχη συσκέφτονται και παίρνουν αυτή την απόφαση. Και είναι δυνατόν 48 θέματα, κύριε Τσαρμπέ, να συζητηθούν σε μια μέρα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τι ώρα το βράδυ? Και διακόπηκε η συνεδρία και μετά δεν υπήρχε απαρτία. Και φταίμε εμείς που δεν υπήρχε απαρτία. Πόσα έχουν ψηφιστεί χωρίς να υπάρχει απαρτία? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε. Πρέπει να το δούμε και πρέπει να τα πούμε. Κοιτάξτε, από τους περιφερειακούς συμβούλους της συμπολίτευσης του κ. Τατούλη υπήρχαν απώλειες. Και ποιες απώλειες? Και ποιες συνεχείς απώλειες υπάρχουν? Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς δεν κάνουμε μια στήρα αντιπολίτευση. Θεωρούμε ότι για να υπάρχει έργο, για να μπορέσει αυτό το περιφερειακό συμβούλιο, και το έχουμε πει όταν κόβαμε την πίτα, για να έχει ολοκλήρωση του έργου του, πρέπει να υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων του περιφερειακού συμβούλου. Εδώ κύριε Τσαρμπέ, όποιος έχει να δείτε τι άποψη. Εγώ και ακόμα που είμαι ήπιος άνθρωπος, πρέπει να διαπιστώσει. Ακόμα και να έχουμε μια διαφορετική άποψη, αυτό δεν μας συγχωρείται. Σε εισαγωγικά. Είμαστε στόχος επίθεσης. Αν έχουμε διαφορετική άποψη για ένα πολύ απλό θέμα ή για ένα πιο σύνθετο θέμα. Αυτό είναι μέσα στα όρια της δημοκρατίας. Κάποιος να σου επιτίθεται όταν έχεις διαφορετική άποψη. Μια τελευταία ερώτηση. Έχετε εντοπίσει παράλληλα, εκτός από ότι είναι κατά κεράβνωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να υπάρχουν και περιφερειακά κάποια μέσα ενημέρωσης που να συμπληρώνουν αυτή την τιμωρία? Δεν το έχετε δει εσείς. Δεν το έχετε δει και προς εμένα και προς τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και προς τους εκπροσώπους του ΚΚΕ, ενίοτε και εκπροσώπους της συμπολίτευσης, ενίοτε και εκπροσώπους του κ. Δράκου. Θεωρώ ότι αυτά είναι παλαιοκομματικά. Πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Μειώνουν το κύρος και την αξιοπιστία της περιφέρειας. Πρέπει να δούμε δημοκρατικά όλοι μαζί πώς μπορούμε να διαβουλευτούμε, όχι θεωρητικά και στα λόγια. Και όταν κάποιος έχει διαφορετική άποψη, να το κατακεραυνώνουμε. Γιατί? Αυτή είναι η δημοκρατία. Διαφορετικές απόψεις. Και εμείς θα είμαστε υπέρμαχοι σε αυτό. Ως γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, σας διαβεβαιώ ότι θα είμαστε υπέρμαχοι σε κάθε άνθρωπο, περιφερειακό σύμβουλο ή απλό πολίτη, να έχει το δικαίωμα της εκφράσης του λόγου του. Ελεύθερα. Αυτό ζητάει η δημοκρατία σήμερα.